Δρυμή κατηγορώ κατά της κυβέρνησης για τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής των τοπικών αρχόντων σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κοινό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα ότι παίζει με τις κάλπες και τα εκλογικά συστήματα, επειδή, όπως είπε, φοβάται την ετιμιγορία του λαού. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, με τις κάλπες και τα εκλογικά συστήματα παίζει μόνο όποιος φοβάται την ετιμιγορία του λαού. Ούτε εγώ, ούτε οι πολύ καλοί αυτοδιοικητικοί που είναι σήμερα ανάμεσά μας και τιμούν τις θέσεις τους, έχουν τέτοιες ανησυχίες. Μόνο ο κύριος Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται πως οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση θα διεξαχθούν με άλλη κυβέρνηση από αυτή που υπάρχει τώρα. Δεν μπορεί κανείς να στερήσει από κανέναν το δικαίωμα στο όνειρο, ιδίως εν όψη θέρους. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχει και το αίτημα των τοπικών κοινωνιών να εκπροσωπούνται με αυθεντικό τρόπο στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αίτημα που μόνο το σύστημα της απλής αναλογικής μπορεί να εκφράσει. Η ανάγκη περάσματος σε ένα μοντέλο που θα διευκολύνει τη δημιουργία ευρύτερων συνενέσεων και την αντιμετώπιση των τοπικών ζητημάτων είναι μια υπόθεση που θα διευρύνει τη δημοκρατία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Οι ρυθμίσεις που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση εκθέτουν την απλή αναλογική και συκοφαντούν τον κλεισθένη. Είναι ευνόητο γιατί το θέλουμε αυτό, κατανοητό. Διότι άλλο είναι το διακύβευμα σε αυτοδιοικητικές εκλογές και άλλο στις κεντρικές πολιτικές εκλογές. Από πού και ως πού είναι δικτατορία των μειοψηφιών η προσπάθεια να διαμορφωθούν ευρύτατες πλειοψηφικές παρατάξεις. Η μία έχουμε μία δήλωση που λέει Οκτώβριος του 19. Ας βάλουμε τους αριθμούς και τα δεδομένα κάτω. Δεύτερον, με τι τρόπο. Απλή αναλογική, λέει ο Σκουρλέτης. Τρίτον, λέει ο Μητσοτάκης. Το πρώτο πράγμα που θα αλλάξω όταν γίνω κυβέρνηση και οι βουλευτικές προηγούνται. Λοιπόν, είναι η απλή αναλογική των δημοτικών εκλογών. Διότι οι δήμαρχοι όλοι άπαντες διαμαρτυρόμαστε γιατί θα γίνουμε πειραματόζωα στο βωμό πολιτικών φιλοδοξιών. Όπως είπε ο Υπουργός, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αποσυσχέτιση ευρωεκλογών από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η μετάθεσή του για τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, καθιέρωση απλής αναλογικής, ενώ στο πλαίσιο της απλής αναλογικής θα δίνεται δυνατότητα στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο να ορίζει αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους, ενιαία ψηφοδέλτια για κοινότητες ως 500 κατοίκους, καθιέρωση θεσμού δημοψηφισμάτων, δυνατότητα λευκής ψήφου, ίδρυση κοινοφελών επιχειρήσεων από ΟΤΑ και καθιέρωση ελεκτήν ομιμότητας. Είναι για να μπερδέψουν τα πράγματα, να φανατίσουν τον κόσμο, να κλειστεί στο καβούκι του, να οπαδοποιηθεί και να συνταχθεί έναν πίσω από έναν από τα δίπολα. Για το ζήτημα της απλής αναλογικής αναφέρθηκαν και οι δήμαρχοι, αλλά και διάφορα μέλη της ΚΕΔΕ από το 14ο Διεθνές Πανελλήνιο, δίκτυο υγιών πόλεων από το Διδημότυχο. Η αυτοδιοίκηση ενωμένη, πρώτος και δεύτερος βαθμός, μέσα από ένα τριμερές θα έλεγα συνέδριο, έδωσε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, προφανώς και προς την κυβέρνηση, ότι η αυτοδιοίκηση επιζητά να μπορέσει να τρέξει γρήγορα, γιατί η Ελλάδα θέλει να τρέξει. Το εκλογικός νόμος είναι το τελείωμα αυτού του δρόμου. Πρώτα πρέπει να δώσουμε τις αρμοδιότητες και πόσο θέλουμε την αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια και μετά να πάμε στον εκλογικό νόμο. Πρέπει να δούμε το ζήτημα της απλής αναλογικής, όχι μεμονωμένα, αλλά μαζί, με ένα πλέγμα ρυθμίσεων και αλλαγών που θα πρέπει να κάνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε ακριβώς η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο σήμερα και στο αύριο της αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης της ελληνικής κοινωνίας. Η απλή αναλογική δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα δυσλειτουργίας και διοίκησης των Δήμων. Η δυσλειτουργία που ξέρουμε ότι είναι έλλειψη στελέχωση των υπηρεσιών, τώρα έρχεται να μπει και η αδυναμία διοίκησης των Δήμων, διότι κακά τα ψέματα, ξέρετε πολύ καλά, στις μικρές κοινωνίες, όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων προκειμένου να διεκδικήσουν τη δημαρχία, στη συνέχεια αυτό γίνεται, διαφοροποιείται. Ειδικότερα το δικό του σχόλιο, λόγω της συγκεκριμένης ημέρας, δηλαδή της 21ης Απριλίου και της ανόδου της δικτατορίας στην Ελλάδα, έκανε μέσω της εκπομπής Παραπέντε με τον Σπύρο Λάτσα και ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Παπουτσής. Θλιβερή επέτειος, κατάληψη της δημοκρατίας, σε μια χώρα που είχε σοβαρά προβλήματα στην προηγούμενη περίοδό της, σε ένα αιώνα δύσκολο,
σε μια Ελλάδα καθημαγμένη που λίγα χρόνια πριν ερχόταν από μια γερμανική κατοχή και βουλγαρική κατοχή στην περιοχή μας, εμφύλιο πόλεμο, προσπάθεια να εμπεδώσουμε τη δημοκρατία με τα προβλήματα της εποχής, βασιλευμένη δημοκρατία στη συνέχεια, την έλευση με αφορμή την αυριανή θλιβερή επέτειο της κατάλυσης της δημοκρατίας του 1967 της Χούντας των Ταγματαρχών. Τώρα βέβαια πολλοί από τους σημερινούς που κοσμούν και είναι μέλη της σημερινής κυβέρνησης ανέβηκαν στην εξουσία με το σύνθημα «Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973». Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν, αν και πότε τελείωσε η Χούντα.